Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Σε επιφυλακή έχει τεθεί το προσωπικό του Πρεσβευτικού Σώματος και όλες οι δυνάμεις της, ιδιαιτέρως ηθικών που αναμένεται να επικρατήσουν σήμερα και αύριο και να ευνοήσουν την εκδήλωση, αλλά και λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς που προβλέπεται σήμερα και αύριο σε πολλές περιοχές της Ελλάδος, αλλά και σε νησιά του Αιγαίου. Όπως τόνισε κατά τη διάρκεια της έκτακτης ενημέρωσης, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος, ανθυποπυραγός Ραφαήλα Τζίμα, είναι αυξημένες και θα είναι οι πυροβολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ στις περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας απαγορεύεται η πρόσβαση στα δάση. Για την Κυριακή 3 Ιουλίου αλλά και για τη Δευτέρα 4 Ιουλίου προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, σύμφωνα με την έκτακτη ενημέρωση από την αναπληρώτρια εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Σώματος, ανθυποπυραγό Ραφαέλα Τζίμα. Καλησπέρα σας από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για αύριο Κυριακή προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας Ελλάδας και σε νησιά του Αιγαίου. Αύριο θα είναι η πρώτη πολύ δύσκολη ημέρα της αντιπυρικής περίοδου. Για τις ιδιαίτερες συνθήκες που αναμένεται να επικρατήσουν αύριο και θα ευνοήσουν την εκδήλωση και επέκταση των πυρκαγιών, το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε επιφυλακή. Αυξημένες θα είναι οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Τονίζουμε ότι στις περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας απαγορεύεται η είσοδος σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Είμαστε πλέον στην καρδιά της αντιπυρικής περίοδου και είναι απαραίτητο όλοι μας να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Αν αντιληφθούμε καπνό ή φλόγα, καλούμε αμέσως το 199 ή το 112. Αποφεύγουμε τις θερμές εργασίες στην Ήπεθρο και σε καμία περίπτωση δεν ανάβουμε φωτιά. Το Πανελλήνιο τουρνουά 3-on-3 της ΕΟΚ ήταν στην Άρτη την Παρασκευή και το Σάββατο 2 Ιουλίου. Διοργανώθηκε από τον Αθλητικό Σύλλογο ΕΑΣ, Άρτας, το Δήμο Αρταίων, την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλωθοσφαίρησης. Ας δούμε κυρίες και κύριοι το σχετικό ρεπορτάζ. Το Πανελλήνιο Τουρνουά 3-on-3 της ΕΟΚ ήρθε στην Άρτα στις 1 και 2 Ιουλίου, απευθυνόμενο σε όλους τους αθλητές και φίλους του μπάσκετ, μικρούς και μεγάλους, για μια γιορτή παρέα με την πορτοκαλί μπάλα. Διοργανώθηκε από τον Αθλητικό Σύλλογο ΕΑΣ Άρτας, στο Δήμο Αρταίων, την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλωθοσφαίρησης, υπό την έγκριση της FIBA. Το τουρνουά φιλοξενήθηκε στην πλατεία Σκουφά, όπου στήθηκαν δύο προσωρινά γήπεδα 3-on-3 μπάσκετ με υποδομές και εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών. Η διοργάνωση προσέφερε τη δυνατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες να αγωνιστούν και να διεκδικήσουν την νίκη στο πιο σύγχρονο και εντυπωσιακό ομαδικό άθλημα όπως χαρακτηρίζεται το 3-on-3. Καταρχήν είναι μια διοργάνωση που ξεκινάει από την ομάδα μπάσκετ του ΕΑΣ, το ΕΑΝΤΑ εδώ, την τοπική ομάδα της Άρτας, που συνδιοργανώνουμε μαζί με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλωθοσφαίρησης, η Περιφέρεια Πύρου, ο Δήμος Αρταίων, πολλοί χορηγοί, πολλοί φορείς, πολλοί υποστηριχτές. Το θέμα είναι ότι το αγκαλιάζει ο κόσμος. Φέτος, από ό,τι ενημερώθηκα, οι συμμετοχές είναι γύρω στα 100 άτομα που έρχονται εδώ για να παίξουν και να περάσουν όμορφα, από πολύ μικρές ηλικίες
οι ομάδες family, οι οικογενειακές ομάδες μέχρι και μεγαλύτερες ηλικίες που είναι παίκτες πάνω από 50 χρονών και παραπάνω και που είναι μπροστά στην παρηγορήτησα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η εικόνα μπροστά στην παρηγορήτησα είναι μια εικόνα που ταξιδεύει παντού μέσα από τον αθλητισμό. Είναι μια πολύ ωραία διοργάνωση. Είναι εδώ και τη στηρίζει και ο Μιχάλης ο Κακιούζης, ο πρώην αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος, οπότε έχει τη σημασία του. Θέλω να ευχαριστήσω όλους που συμμετέχουν, όλους τους διοργανωτές, τους φορείς, τους χορηγούς και είμαστε εδώ να πούμε ότι θα την στηρίξουμε και τον χρόνο, να την κάνουμε ακόμη μεγαλύτερη, γιατί ο αθλητισμός είναι κάτι το οποίο μας ενώνει και μας χαροποιεί και γενικότερα το χαιρόμαστε. Και μιας και είμαστε και στο πολιτιστικό καλοκαίρι και θα έλεγα και στο αθλητικό καλοκαίρι, είναι πολλές οι εκδηλώσεις που γίνονται στην πόλη μας και νομίζω ότι το έχουν ανάγκη οι πολίτες. Περίπου για 5 μήνες από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο είναι 100 πολιτιστικές και αθλητικές και διάφορες άλλες εκδηλώσεις στην πόλη μας. Αγκαλιάζονται από τους πολίτες, το χαίρονται και νομίζω ότι ήρθε επιτέλους το πλήρωμα του χρόνου μετά από 2-3 χρόνια κλειστά λόγω της πανδημίας να απολαύσουμε και τις εκδηλώσεις όπως ήταν από το 2019 και πιο πριν. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 3-on-3 που διοργανώνει η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Η φιλοσοφία του τουρνουά είναι να φέρει το μπάσκετ κοντά στις πόλεις, στις πλατείες, να έρθουν όλοι σε επαφή με το μπάσκετ. Είναι πολλές κατηγορίες οι οποίες συμμετέχουν. Δηλαδή εκτός από τις αγωνιστικές των ανδρών που είναι men open η κατηγορία και ανδρών που είναι under 18, συμμετέχουν και οι μικροί που είναι under 13 και η κατηγορία family που είδατε πριν. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούν να συμμετέχουν όλοι, παιδιά και μεγάλοι. Θα μπορούσε να γίνει μεγαλύτερο σε διάρκεια. Σε διάρκεια. Δηλαδή περισσότερες μέρες. Χρειαζόμαστε περισσότερες ομάδες. Εντάξει, ήταν η πρώτη χρονιά φέτος. Και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Είναι περίπου 30 συμμετοχές. Του χρόνου με το καλό να μπορέσουμε να τις κάνουμε περισσότερες. Θα μπορούσε αυτό να ξεκινήσει και μέσα από το χώρο των σχολείων, με ενημέρωση. Σίγουρα, γιατί το 3-on-3 είναι ένα άθλημα το οποίο έχει μεγάλη ανάπτυξη. Είναι ένα άλλο άθλημα, δηλαδή, από το κλασικό μπάσκετ, έτσι όπως παίζεται. Και η φιλοσοφία του είναι να έρθει κοντά σε παιδιά, να έρθει κοντά σε παρέες και να μπορούν να παίξουν όλοι. Και να μπορούν... πέρα από μέρες, πέρα από οτιδήποτε άλλο, να διαθέσει κανείς λίγο το χρόνο. Ακριβώς. Το μπάσκετ και ο αθλητισμός είναι γιορτή και έτσι το βλέπουμε και εμείς σαν σύλλογος και προσπαθούμε, μάλλον ο στόχος πρέπει να είναι να φέρουμε τα παιδιά πιο κοντά στον αθλητισμό, πιο κοντά στο μπάσκετ. Στείνοντας ένα γήπεδο σε μια πλατεία και όχι σε κάποια αυλή. Ακριβώς. Και μετά από τόσο καιρό που ήταν λόγω καραντίνας και κορονοϊού κλεισμένοι μέσα στα σπίτια, τα παιδιά είναι ευκαιρία να έρθουν πάλι πίσω κοντά στον αθλητισμό και να γνωρίσουν όλα τα ωφέλη που μπορεί να και να αποκομίσουν όλα τα ωφέλη που μπορεί να προσφέρει. Χρήστο Μίκος, Χρήστο Γιώργος, Χρήστο Χρήστος και Καντάσου Νικόλαου. Παρακαλώ πολύ ένα χειροκρότημα. Και για την ομάδα Φυσιανά Τρέιλερ Τρέιζερς, Τράμπα Χρήστος, Τράμπα Ευαγγελία και Τράμπα Ελένη, ένα χειροκρότημα και για αυτούς. Πρεσβευτής του τουρνουά ήταν ο πρώην αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος, πρωταθλητής Ευρώπης του 2005 και δευτεραθλητής του κόσμου του 2006, Μιχάλης Κακιούζης, ο οποίος πρόσφατα ως coach πλέον του Κεραυνού Στροβόλου έκανε τον double στην Κύπρο κατακτώντας πρωτάθλημα και κύπελο. Κύριε Κακιούζη, συνεχίζονται τα τουρνουά, η γιορτή ουσιαστικά, η γιορτή του μπάσκετ. Στημένο γήπεδο και όλα τα παιδιά σήμερα στο μετέωρο. Και όχι μόνο σήμερα, και χτες ήταν γεμάτα τα γήπεδα, παρόλο που χτες μας χάλασε λίγο το πλάνο ο καιρός, πήγαμε στο κλειστό, κανένα πρόβλημα.
Η διοργάνωση μάλλον είναι αυτό που βλέπετε, γεμάτο με παιδιά το γήπεδο γύρω-γύρω και όχι μόνο, και μεγάλη σε ηλικία. Η διοργάνωση είναι άψογη. Νομίζω ότι ο Δήμος Άρτας έχει κάνει πολύ καλή δουλειά σε όλο αυτό το κομμάτι. Αξίζουν συγχαρητήρια. Και είναι η έναρξη κάτι καλό για τα επόμενα χρόνια. Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η πρωτοβουλία? Έχει να κάνει με την πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας, της καινούργιας Διοίκησης της Ελληνικής Ομοσπονδίας, το πανελλήνιο tour που κάνει στο 3-on-3 για την ανάπτυξη του μπάσκετ, την ανάπτυξη του 3-on-3. Πλέον το 3-on-3 είναι ολυμπιακό άθλημα. Είναι πολύ σημαντικό το να προβληθεί, το να μάθει ο κόσμος τι σημαίνει, πώς είναι, πώς παίζεται. Έτσι είναι το πλαίσιο, αυτή είναι η γενική εικόνα και νομίζω ότι βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Όταν σας βλέπουν τα παιδιά, πρωταθλητής 2005, έχετε συμμετάσχει στην Εθνική, τι σας λένε, τι ρωτάνε, τι τους ενδιαφέρει? Καταρχήν δεν μπορώ να το εκφράσω αυτή την αγάπη, γιατί και για τα πιο νέα παιδιά που δεν έχουν αυτές τις εικόνες 100%, κατά νιώθω περηφανός ότι κάτι έχουμε κάνει, έχουμε βοηθήσει και εμείς τη χώρα μας να κάνει κάτι. Γιατί είναι απλά αθλητισμός, έτσι είναι, να δίνουμε το παράδειγμα, να χαιρόμαστε όπως όλα τα παιδιά. Δεν έχει κάτι άλλο. Για μένα είναι πολύ σημαντικό εμείς να είμαστε το παράδειγμα για τα νέα παιδιά, ώστε να είναι στο αθλητισμό. Τώρα θα είναι στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο τένις. Ο αθλητισμός είναι υγεία, ενώνει όλα τα παιδιά. Σε βοηθάει να δεις άλλα πράγματα, να ενταχθείς σε ομάδες καλύτερα και αυτός είναι ο στόχος πάντα. Ξαναενεργοποιούνται οι ακαδημίες μετά από 2 χρόνια στασιμότητας λόγω της πανδημίας? Σαφώς, είναι λογικό. Οι ακαδημίες είναι η βάση όλων των αθλημάτων, του αθλητισμού γενικά. Και παρόλο που 2 χρόνια πραγματικά όχι μόνο αθλητισμός, όλοι τα πάντα πλήγηκαν, άλλα πολύ, μάλλον όχι λίγο ή πολύ, πολύ και πάρα πολύ. Έχει γίνει ένα restart και νομίζω ότι σιγά σιγά θα είμαστε ακόμα καλύτερα, γιατί πλέον έχουμε και τη γνώση και τη δύναμη να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις. Καλησπέρα, είμαι ο Θοδωρής Φούκας, αρχηγός των Los Angeles Clickers. Παίζουμε στην κατηγορία 35+. Έχουμε προκριθεί στον τελικό. Στις 10 η ώρα θα αντιμετωπίσουμε την ομάδα. Σας φάνηκε η όλη. Η διοργάνωση, αν και γίνεται για πρώτη φορά, το 3-on-3 της ΕΟΚ. Είναι θετικές οι εντυπώσεις που μας έχει αφήσει. Σίγουρα έχει ατέλειες, όπως όλες οι οργανώσεις που γίνονται για πρώτη φορά. Αλλά είναι καλό τόσο για την πόλη να γίνονται πολλά 3-on-3, να αθλούνται τα μικρά παιδιά και οι πιο μεγάλοι σαν εμάς σίγουρα. Και ομάδες που μπορούν να έρθουν από αλλού, που ίσως είναι το μόνο αρνητικό, ότι δεν έχουμε πολλές συμμετοχές από ανά την Ελλάδα. Θα πρέπει ίσως να ξεκινήσει και η ενημέρωση μέσα από τα σχολεία. Σίγουρα, και γνωρίζω και προσωπικά ότι φέτος έχει ξεκινήσει από την ΕΟΚ το πρόγραμμα και τρίποντα στα σχολεία και για τα 3-on-3, και πλέον τίνει να γίνει θεσμός τώρα και με την αλλαγή της ηγεσίας στην ΕΟΚ, και πρέπει όλοι οι νέοι άνθρωποι να γυρίσουν μάλλον στον αθλητισμό, αλλά και εμείς λίγο μεγαλύτεροι να μπορούμε να βρούμε κάποιο χρόνο για να αθλούμαστε και να κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν ένα αναμνηστικό τους μετάλλιο, το μπλουζάκι τους και τα νερά τους δωρεάν. Οι 3 πρώτες νικήτριες ομάδες των κατηγοριών που εντάσσονται στο πανελλήνιο τουρνουά έλαβαν αναμνηστικό τρόπαιο. It don't take place.
Από τους σταθμούς ήταν και η πόλη της Άρτα. Η Άρτα μας έχει εξεπλήξει πάρα πολύ, γιατί ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει. Παρόλο τις δυσκολίες που είχαμε χθες, καμία ομάδα, όλες οι ομάδες ήρθαν, καμία δεν ακύρωσε τη συμμετοχή της, παρόλο τον καιρό εχθές που μας δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Το tour συνεχίζεται, τώρα θα πάμε στην Αθήνα, θα επιστρέψουμε και στην Πάτρα με ένα σταθμό στον Πειραιά 9 με 10 Ιουλίου και στην Πάτρα 8 με 10 Ιουλίου και μετά αρχίζουμε να πάμε στα Δωδεκάνησα, σε Κάλυμνο και Κο. Είναι ένα tour που γίνεται πρώτη φορά στην Ελλάδα με τόσους πολλούς σταθμούς. Έχουμε καταφέρει φέτος να έχουμε 24 σταθμούς που μας δημιουργούν. Φαντάζομαι ότι πολλές από τις περιοχές αυτές ίσως και να μην έχουν ξανά τη δυνατότητα να έχουν τέτοιες διοργανώσεις. Ακριβώς. Προσπαθούσαμε να γίνει μια αποκέντρωση, να είναι πολύ λίγες οι διοργανώσεις που θα γίνουν στα μεγάλα κέντρα όπως είναι η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα. Για να πάει το μπάσκετ παντού. Να έχουν όλη τη δυνατότητα να προκριθούν στην τελική φάση και όλες οι περιοχές να έχουν ένα εκπρόσωπο. Είναι πραγματικά ένα πανελλήνιο tour. Κύριε Ρήπα, οι συμμετοχές στις επαρχιακές πόλεις σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε και κάποια ταλέντα από αυτά, τουλάχιστον από τις ακαδημίες. Εννοείται. Πάντα έχουμε μια εικόνα για το τι βλέπουμε μέσα στο γήπεδο και για το κομμάτι του 5-5 αλλά και για το κομμάτι του 3-3. Βλέπουμε ότι υπάρχει ταλέντο σε όλες τις πόλεις, ακόμη και στις πιο μικρές, που δεν έχουν τη δυνατότητα να προπονηθούν πάντα σε υποκαλές συνθήκες και που όλο αυτό είναι υπό ανάπτυξη. Η διοίκηση της Ομοσπονδίας είναι στην αρχή της, τώρα έχει πιάσει δουλειά. Προσπαθούμε να τρέξουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε ώστε να διορθώσουμε κάποια λάθη του παρελθόντος. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Νομίζω ότι στην προβολή έχει συμβάλει και ο Μιχάλης Κακιούζης. Είναι από μόνος του μια ιστορία. Η αθλητική του διαδρομή, το ήθος του και όλο αυτό το οποίο έχει διαγράψει είναι ένα κομμάτι προβολής για αυτό που κάνει. Εννοείται αυτό. Πάντα μια συμβουλή ενός τέτοιου μεγάλου αθλητή που έχει προσφέρει τόσα και στην Ελλάδα αλλά και σε συλλόγους βοηθάει. Και το κύριο είναι ότι για τον Μιχάλη δεν μπορεί κανείς να πει κακό λόγο. Δεν υπάρχει όσο να μην το συμπαθεί. Είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα, δεν είχε ποτέ κόντρα με κανέναν. Γιατί πέρα από ένας εξαιρετικός αθλητής είναι και ένας εξαιρετικός χαρακτήρας. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Άρτα Street Music Festival στην Άρτα. Ας δούμε κυρίες και κύριοι το σχετικό ρεπορτάζ. Τι όμορφο έγινε στην πόλη μας, μουσική και μουσική, σε κάθε γωνιά της Άρτας. Το Άρτα Street Music Festival ήρθε και ταξίδεψε όλους μέσα από τις νότες του. Ένα διήμερο πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη και την Παρασκευή, κατά το οποίο η μουσική επέστρεψε στους δρόμους, δείχνοντας όχι μόνο τη δυναμική της περιοχής στο χώρο αυτό, αλλά και ότι όταν κάτι γίνεται με μεράκι και καλή διάθεση, θα το μόνο θετικό αντίκτυπο μπορεί να έχει. Thank you.
Μ' απέλησαν απ' την δουλειά, με χώρισε η γυναίκα μου. Χάσα στο κίνο, δανεικά και πως θα δείτε. Νίκη ρε, η ζωή μου παραπέλα, μέτρη λογαριασμή και λάθος υπολογισμή. Και σαν να μου φτιάναν όλα αυτά στην Αττική τα απόγευμα. Για ποιος μες στη ραφύρα χρήσω 80 ευρώ και στην κατεμιά μου μες στο πανικό. Παίρνω ό,τι έχω και ό,τι χορεύω, χορεύω. Ό,τι προβλήματα έχω στην άκρη να αφήνω, ξεδίνω. Παίρνω φόραμα στο μπάρμα, στο δεκίλα και πίνω, ξεδίνω. Για δυστυχή, για την χαρά, για την παρηγοριά. Για την αϊκρία, σαν ταινία, γκάζι, πιστόλι, εφορία.
συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας από αστυνομικούς υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Επίρου 4 ΜΕΔΑΠΕ, ιδιοκτήτες και υπεύθυνοι λειτουργίας εις άριθμου καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που διενεργούνται σε όλη την Ήπειρο για την προστασία του κοινού από θορύβους μουσικής, καταστημάτων διασκέδασης. Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν 3 ΜΕΔΑΠΕ ιδιοκτήτες καταστημάτων καφέ μπαρ στην Πάργα και ένας ΜΕΔΑΠΟΣ ως προσωρινά υπεύθυνο σε μπαρ στα Ιωάννινα από αστυνομικούς των αστυνομικών τμήματων Φαναρίου και Ιωαννίνων. Αντίστοιχα, οι οποίοι έκαναν χρήση μουσικής, υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο μουσικής. Οι σχηματίσεις δικογραφίες θα υποβληθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Στα σούπερ μάρκετ του ομίλου Ελλομάς φροντίζουμε για σας. Kids Valley Δημητριακά μείον 50%. Colgate, Palmolive και Sanex προϊόντα μείον 50%. Καροτέν, Νοξίμα και Τέζα μείον 50%. Skip 45 μεζούρες 7,69. Και όμω 45 μεζούρες 4,89. Zeva Deluxe 3,69. Ελλομάς, κάθε μέρα κοντά σας. Επίσης μέχρι την Τρίτη στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης θα βρείτε κοτόπουλο συντηρισμού νοπό μόνο 2,99 το κιλό, μέλισσα ζυμαρικά νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 69 λεπτά, αμύτα πορτοκάλι μήλο βερί κοκο 1 λίτρου μόνο 89 λεπτά, μάξι χαρτί υγείας τρίφυλλο δεκάρι 3,19, κρέτα φάρμ σε νελάδι γαλοπούλιας 35% φθηνότερα, νιβέα αντιλιακά 50% φθηνότερα. Μεγάλες προσφορές μόνο στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης. Τα δικά μας ντόπια καταστήματα. Μπορεί να φαίνονται ίδια, όμως αυτό ξεχωρίζει για την οστιμιά του και την καταγωγή του. Είναι κοτόπουλο από τον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας, που εδώ και 40 χρόνια σας χαρίζει γεύση και υγεία. Άρτα. Κοτόπουλα από την Ήπειρο της γεύσης. Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου Καράλης. Αγνά παραδοσιακά προϊόντα από φρέσκο γάλα της περιοχής Ηπείρου. Καράλης, ελληνικά βραβευμένα τυριά. Στην Carrier, με πάνω από έναν αιώνα τεχνογνωσία και εμπειρία, έχουμε κλιματίσει μεγάλα έργα σε ολόκληρο τον κόσμο. Κι όμως, το μεγαλύτερο μας έργο είναι η δική σας άνεση. Επιλέγοντας Carrier, επιλέγετε αξιοπιστία, εξοικονόμηση ενέργειας, εξελιγμένο έλεγχο λειτουργίας και βέλτιστη ποιότητα αέρα. Επιλέγετε τον εφευρέτη του σύγχρονου κλιματισμού. Carrier. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Εμπιστευτείτε την Παπακίτσος Energy Systems. Πώληση χονδρική λιανική. Σήμερα περισσότερο από ποτέ, κανένα τραπέζι δεν πρέπει να μένει άστρωτο. Κανένα σπίτι δεν πρέπει να στερείται τα απαραίτητα. Για να το πετύχουμε, κάποιος νοιάζεται, δουλεύει αθόρυβα και αποτελεσματικά. Τότε ΒΑ συγχρηματοδοτεί το πρόγραμμα που εξασφαλίζει τα βασικά αγαθά σε περίπου 500,000 ανθρώπους που έχουν ανάγκη και τους βοηθά να συνεχίσουν να ζουν με αξιοπρέπεια. Όπως έμαθαν, με στρωμένο το τραπέζι τους, με τα απαραίτητα στη ζωή τους. Για να μην λείπουν τα βασικά σε όσους έχουν ανάγκη, η Ελλάδα νοιάζεται, η Ευρώπη στηρίζει. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καμία άλλη δράση δεν διαθέτει τέτοια επίδραση, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο Ζάπιο στην εκδήλωση για τον εορτασμό των 35 χρόνων από την έναρξη του προγράμματος Εράσμους. Thank you.
παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε στο Ζάπιο Μέγαρο εκδήλωση για τον εορτασμό των 35 χρόνων του προγράμματος Εράσμους. Την εκδήλωση διοργάνωσαν οι Εθνικές Μονάδες Συντονισμού του Ιδρύματος Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης και του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απίθυνε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, Μαργαρίτη Σχοινάς. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε μεταξύ άλλων. Δώσει 35 χρόνια, διευρύνει τους ορίζοντές τους και από ένα σχέδιο το οποίο ξεκίνησε, μια περιορισμένη ανταλλαγή φοιτητών, έγινε γρήγορα ακαδημαϊκή εργασία και έμπρακτη απόδειξη, το ακούσαμε εξάλλου πριν από λίγο, πώς αντιλαμβανόμαστε πραγματικά τη διαβίου μάθηση. Έχει υποδεχτεί παραπάνω από 5 εκατομμύρια Ευρωπαίους και στην Ελλάδα από τους 37 ήταν οι πρώτοι πρωτοπόροι το 1987, φτάσαμε τους 6.500 ωφελημένους. Κάποτε ρωτούσαν, αγαπητέ Μαργαρίτη, αν θα πας Εράσμους. Ήταν κάτι το καινοτόμο, το τολμηρό, το πολύ διαφορετικό. Σήμερα η ερώτηση είναι πού θα πας Εράσμους. Γιατί το πρόγραμμα, το οποίο έχει όνομα μεγάλου λόγιου της αναγέννησης, έχει ταυτιστεί με τις ακαδημαϊκές αλλά και με τις επαγγελματικές στοχεύσεις της νεολαίας, όπως και με την καθημερινότητά τους. Καθώς συμμετοχή σε αυτό δεν σημαίνει μόνο μαθήματα, αλλά σημαίνει και κοινές εμπειρίες πέρα από τα σύνορα. Δεν είναι άλλωστε λίγες δόσεις νέων από διάφορες γωνιές της Υπήρου μας που γνωρίστηκαν σε κάποιο πανεπιστήμιο της για να συνεχίσουν μετά μαζί τη ζωή τους. Γιατί με όχημα του Εράσμους, νέες και οι νέοι της Ευρώπης μαθαίνουν, διδάζουν, επικοινωνούν και ανταλλάσσοντας έτσι τις εθνικές τους αναφορές, διαμορφώνουν την ευρωπαϊκή ταυτότητα προς όφελος των ιδίων, των χωρών τους. Ήταν πολύ ωραία τα λόγια τα οποία μας είπε η Ερμιόνη πριν για τη δικιά της ξεχωριστή εμπειρία, πως άνοιξαν οι ορίζοντές της μέσα σε ένα πολύ σύντομο διάστημα και πως ήρθε σε επαφή με ανθρώπους που θεωρούσε ότι δεν είχε κανένα κοινό. Επιστώσει τελικά ότι αυτά τα οποία μας ενώνουν όμως είναι πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία μας χωρίζουν. Και βέβαια η γενιά του Εράσμους, η προηγούμενη γενιά από εσένα, η γενιά μας, αφήνει η έντονο το αποτύπωμά της στην πολιτική, στην οικονομική, καλλιτεχνική ζωή της Ευρώπης, μια έρευνα σε φορείς, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις θα έδειχνε ότι πολλά στελέχη πέρασαν από ένα τέτοιο ακαδημαϊκό εξάμεινο. Ίσως πολλοί από εσάς δεν γνωρίζετε ότι καλός μου φίλος, πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, Ζαβιέ Μπετέλ, δηλώνει ακόμα ερωτευμένος με τη Θεσσαλονίκη και με την νομική της πόλη, αγαπητέ μου, κύριε Πρίτανη. Καμία ίσως άλλη δράση Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν διαθέτει τόση ακτινοβολία ίδραση, θόρυβη, αλλά ουσιαστική. Γιατί η συμμετοχή Εράσμους ήταν όχι μόνο ένα ορατό επαγγελματικό προσόν, ειδοποιώντας κοσμοπολιτισμό, γλωσσομάθεια, πρακτική άσκηση, επικοινωνιακή ικανότητα, ανοιχτούς ορίζοντες, σε πλεονεκτήματα τα οποία για όσους μπορεί να σκέφτεστε να συμμετέχετε σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, σας διαβεβαιώνω ότι πολύ δύσκολα θα αγνοήσει ένας απαιτητικός εργοδότης. Ταυτόχρονα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο, όπως ακούσαμε, στηρίζει και καθηγητές μας, τους δασκάλους μας προσφέρουν στους το εκπαιδευτικό. Και είναι πραγματικά εξαιρετικά ενθαρρυντικό να ακούμε πως ένα απομονωμένο σχολείο στη Βέρεια, πως ένα σχολείο
δεύτερης ευκαιρίας, πώς είσαι Βιτανίδιος, πρότυπο τεχνικό, το μπορούν μέσα από τη συμμετοχή τους στους Εράσμους να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες, οι ίδιοι οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, να διευρύνουν το χρόνο και τελικά να διαπιστώσουν ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι να κάνει κανείς τα πράγματα, εκτός από τον οποίο έχουμε μάθει. Αποκτούν δηλαδή με αυτόν τον τρόπο και οι καθηγητές μας, οι δάσκαλοι μας, δυνατότητα να μαθαίνουν, να ξεμαθαίνουν αυτά τα οποία ήδη έχουν μάθει και να μαθαίνουν καινούργια πράγματα, καινούργιες εκπαιδευτικές πρακτικές, καινούργιες εμπειρίες, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό για τα ανοιχτά δημιουργικά σχολεία, έτσι όπως τα φανταζόμαστε. Και βέβαια, για την πατρίδα μας, το Erasmus παραμένει ο πιο σταθερός διάβλος επικοινωνίας των πανεπιστημίων μας, με πολλά ευρωπαϊκά ιδρύματα, μέσω ανταλλαγών φοιτητών και διδασκόντων. Πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο έχει βοηθήσει συνολικά στην αναπτύξη. Γι' αυτό άλλωστε και στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο θα γίνει νόμος του κράτους μέχρι τα τέλη του, προβλέπεται και η καθιέρωση για πρώτη φορά εσωτερικών Erasmus. Για τη νέα τετοβάθμια εκπαίδευση, προτιμούμε η δυνατότητα δηλαδή ενός για ένα εξάμεινο να σπουδάσει σε ένα άλλο πανεπιστήμιο, σε μια άλλη πόλη, να διευρύνει το γνωστό. Είναι μια καινοτομία που μας τη ζητούσαν καιρό τα πανεπιστήμια. Και τώρα που δίνουμε τη δυνατότητα, πιστεύω ότι οι ηγεσίες τους, αλλά και οι καθηγητές, θα αδράξουν αυτήν την ευκαιρία και οι φοιτητές θα αγκαλιάσουν τη δυνατότητα να μπορούν με αυτόν τον τρόπο να αποκτήσουν εντός της Ελλάδος αυτή για του να ξεφεύγει κανείς από το πλαίσιο εκπαιδευτικής του πορείας, έτσι όπως το διαγράψει, να έρθει σε επαφή με νέες εμπειρίες, νέα γνωστικά αντικείμενα, κυρίως να γνωρίσει νέους ανθρώπους. Αλλά πάνω απ' όλα, ο Erasmus ήταν και πιστεύω ότι παραμένει ο πιο ισχυρός δεσμός μεταξύ των νέων Ευρωπαίων, καλλιεργώντας με τρόπο αυτό το παραγωγικό αίσθημα ότι ανήκουμε τελικά όλοι στην ίδια μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Είναι μια ένωση που δεν είναι μόνο οικονομική και πολιτική. Είναι μια ένωση αξιών, μια πλούσια ευρωπαϊκή κληρονομιά και με ένα δυναμικό μέλλον. Στην Ενωμένη Ευρώπη ανήκουμε όλοι μας. Το πιο φιλόδοξο, υπερεθνικό, δημοκρατικό κήρυγμα της σύγχρονης παγκόσμιας ιστορίας. Το Erasmus και αποφασιστική συμβολή και στη διάπλαση μιας νέας γενιάς Ελλήνων με πατρίδα την Ελλάδα, αλλά με χώρα την Ευρώπη. Μια γενιά που δεν ταύτιζε την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε με την επίδοση μόνο, ούτε σίγουρα με την πηγή όλων των κακών, όπως συχνά τη θέλει την ή δημαγωγία που δυστυχώς αναπτύσσεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν αποτελεί μόνο. Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε τη σημαντική συνεισφορά του Erasmus στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, καθώς και στην κοινωνιτικότητα των νέων και την οικοδόμηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. Η αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία και κύρια Υφυπουργή, Γενική Γραμματής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αξιότιμοι κύριοι πρόεδροι του Νιδιδίμ και του ΙΚΙ, κυρίες και κύριοι Πριτάνοι, στελέχοι εκπαίδευση, εκπαιδευτικοί, αγαπητοί φοιτητές, σπουδαστές, μαθητές, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεν είμαι μαζί σας διαζώσεις για την αποψινή εκδήλωση των εορτασμών 35 ετών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus Plus. Μία επίσκεψη του κορονοϊού που προέκυψε μόλις σήμερα το απόγευμα με κρατάει δυστυχώς μακριά από την πολύ όμορφη αυτή γιορτή. 35 χρόνια κινητικότητας νέων, συνεργασίας στην καινοτομία, αλλαγής καλών πρακτικών, συμμετοχής στα κοινά, πρωτοβουλειών, δράσεων. 35 χρόνια μάθησης, κατάρτισης, εθελοντισμού, αθλητισμού. 35 χρόνια εμπειριών ζωής, ορμιών με νέους και νέες από όλη την Ευρώπη, με άλλες κουλτούρες, συνήθειες και παραδόσεις. 35 χρόνια οικοδόμησης του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. 10 εκατομμύρια πολίτες από όλη την Ευρώπη έχουν αξιοποιήσει την ευκαιρία που τους έδωσε το πρόγραμμα Erasmus να μετακινηθούν να σπουδάσουν ή να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1987. Περισσότεροι από 230.000 είναι οι ωφελούμενοι του προγράμματος στην Ελλάδα,
μόνο τα τελευταία 15 χρόνια, από το 2007, μέσω των δύο εθνικών μονάδων συντονισμού, Ιδρύματος Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης και του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Πρόκειται με λίγα λόγια για τη δημιουργία μιας ολόκληρης γενιάς Ευρωπαίων, αλλά και για την κατοχύρωση της κινητικότητας και των ευκαιριών μάθησης στη συνείδηση όλων μας ως κεκτημένου τους Ευρώπης. Οι ίδιοι οι συμμετέχοντες του προγράμματος Erasmus Plus είναι νομίζω οι καλύτεροι πρεσβευτές του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής και θα μας μεταφέρουν σήμερα μέσα από τις εμπειρίες τους την εικόνα της Ευρώπης ως χώρο ελευθερίας και ευκαιριών. Είναι η Ευρώπη που θέλουμε, η Ευρώπη των κοινών αξιών, η Ευρώπη των πολλαπλών δυνατοτήτων. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που είναι μαζί μας, καθώς και όλους όσοι παρεμβρίσκεστε στην τελετή εορτασμού των 35 ετών του Erasmus Plus, που συμπίπτει και με το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας. Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά το ΕΝΕΔΙΔΗΜ και το ΙΚΙ για την υλοποίηση του προγράμματος στη χώρα μας, που συμμετέχοντες αυτών των 35 ετών άδραξαν την ευκαιρία από τα πρώτα κιόλας βήματα του φιλόδοξου επιχειρήματος, αλλά και όλους όσοι συνέβαλαν στην οψινή διοργάνωση. Πολλές ευχαριστίες στις προηγούμενες ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας, στους δύο υπουργούς, τη Ζένα τη Μακρύ, τον Άγγελο του Συρίγο, γενικούς γραμματείς, τον Αλέξη τον Κόπτη, τον Αποστόλη τον Δημητρόπουλο, τον Γιώργο τον Βούτσινο, τον Γιώργο τον Καλαμπή. Είμαι βέβαιη ότι θα συνεχίσουμε να γιορτάζουμε το σπουδαίο αυτό πρόγραμμα, φέρνει τους νέους μας πιο κοντά, διευρύνει τους ορίζοντές τους και εξελίσσει τον ευρωπαϊκό κοινό μας βίο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κατά το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, έξι ομιλητές μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους από το Erasmus που τους άλλαξαν τη ζωή. Μια πρώην φοιτήτρια για το τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, ένας δάσκαλος και ένας διευθυντής δημοτικού σχολείου της περιφέρειας για το τομέα της σχολικής εκπαίδευσης, μια πρώην εθελόντρια και ένας εκπρόσωπος μη κυβερνητικής οργάνωσης για το τομέα της νεολαίας, ένας καθηγητής και ένας διευθυντής σχολείου δεύτερης ευκαιρίας καταστήματος κράτησης για το τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, μια φοιτήτρια για το τομέα της νεολαίας, ένας καθηγητής και διευθυντής τεχνικού σχολείου για τον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, αξιότιμη κύριε Αντιπρόεδρε της Κομισιόν, κύριε Υπουργοί, κύριε Γραμματής, κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να σας καλωσορίσω σε αυτή τη γιορτή για τα 35 χρόνια ζωής προγράμματος Erasmus Plus. Πρόκειται πράγματι για μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ευρώπης. Από το 1987 μέχρι και σήμερα, χιλιάδες Ελληνίδες και Έλληνες είχαν την ευκαιρία να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του Erasmus Plus. Τα χιλιάδες σχέδια που έχουν υλοποιηθεί κρύβουν από πίσω μικρές ανθρώπινες ιστορίες. Οι νέες και οι νέοι μας είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν, να μάθουν και να ανακαλύψουν, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, νέες γνώσεις και δεξιότητες, αλλά και να κάνουν φίλες και φίλους από όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Να γνωρίσουν την Ευρώπη μας, την κοινή μας ταυτότητα και να βιώσουν όλα όσα μοιραζόμαστε. Να κατανοήσουν ότι οι ευρωπαϊκοί λαοί θέτουν ένα άρρηκτο εμείς, το οποίο είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των επιμέρους μερών του. Ένα εμείς που αποτελεί πραγματικά το μεγαλύτερο πλούτο μας. Τη νέα περίοδο που έχει ξεκινήσει δυναμικά, ο διπλασιασμός του προϋπολογισμού που αγγίζει τα 26,2 δισεκατομμύρια ευρώ θα επιτρέψει να δοθούν ακόμα περισσότερες ευκαιρίες και δυνατότητες συμμετοχής και όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες. Γιατί τώρα, περισσότερο από ποτέ, είναι σημαντικό να προσεγγίσουμε τις νέες και τους νέους, χωρίς να αφήσουμε κανέναν στο περιθώριο. Μόνο έτσι θα συμβάλλουμε στην πραγμάτωση των βασικών στόχων του προγράμματος, τη συμπερίληψη, κοινωνική ένταξη και τη συμμετοχή της νεολαίας στο δημοκρατικό βίο. Αλλά και μόνο έτσι θα επιταχύνουμε τα βήματά μας για μια πιο πράσινη και πιο ψηφιακή Ευρώπη. Εκ μέρους του Ιδρύματος Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης, ευχαριστώ θερμά τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως για την εμπιστοσύνη που μας πιστώνουν στη διαχείριση του προγράμματος για το τομέα της νεολαίας. Ευχαριστώ επίσης θερμά τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος στέκεται πάντα συμπαραστάτη στην προσπάθειά μας. Και σας διαβεβαιώνουμε ότι και σε αυτή την περίοδο, από το 2021 ως και το 2027, θέτουμε και πάλι τον πύχη ψηλά. Θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε τους ευρωπαϊκούς πόρους προς όφελος της νέας γενιάς της χώρας μας. Και θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε το όραμα του Erasmus Plus με ακόμη μεγαλύτερη συνέπεια και αφοσίωση. Ευχαριστώ πολύ.
Κύριοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, θέλω να πω ότι εκπροσωπώντας το ΙΚΙ είμαι πολύ χαρούμενος που συμμετέχουμε σε αυτόν τον εορτασμό των 35 χρόνων του ΕΚΟΣΠΡΑΣ. Το ΙΚΙ έχει διαγράψει μια ιστορία 70 χρόνων ως εθνικός φορέας των υποτροφιών στην Ελλάδα, έχοντας καταξιωθεί και έχοντας ένα brand name το οποίο το φέρει ως πραγματικό στάρι σε αυτό που λέγεται προσπάθεια για να τα νέα παιδιά να μπορέσουν να κατοξιώσουν τα όνειρά τους και να επιτύχουν τις σπουδές τους. Ιδιαίτερη δε ευχή έχει δοθεί για όλους εκείνους οι οποίοι αποτελούν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ή είναι οικονομικά ενίσχυροι και πρέπει να βοηθηθούν για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε Ελλάδα και το εξωτερικό. Ήταν λοιπόν μια φυσική επιλογή ότι το ΙΚΙ θα είναι η εθνική μονάδα όταν ξεκίνησαν τα ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης το 1987 και θα είναι η εθνική μονάδα και είναι εθνική μονάδα για αυτά τα προγράμματα, για τη σχολική εκπαίδευση, για την ανώτερη εκπαίδευση, για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την εκπαίδευση ενηλίκων 35 χρόνια τώρα. Έχει επιτύχει να έχει απορροφητικότητα στα προγράμματα αυτά κατά τη διάρκεια όλων των χρόνων πάνω από 90%. Και ακόμα και κάτω από τις αντίξωες συνθήκες που ζήσαμε τα τελευταία 2 χρόνια, δείξαμε ότι μπορούμε να αναπροσαρμόζουμε τα προγράμματά μας, να μην χαθεί καμία σύμβαση, δώσουμε παράταση συμβάσεων και να επιτευχθούν όλες οι απαιτήσεις των προγραμμάτων, αν όχι της κινητικότητας, αλλά αυτό να πραγματοποιηθεί μέσω της εξαποστάσεως συνεργασίας. Έτσι λοιπόν, ο Erasmus Plus, ακούσατε κατ' επανάληψη ότι είναι το αγαπημένο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την πρώτη της ποιητική συλλογή που φέρνει τον τίτλο «Ρητά και άρρητα» παρουσίασε στο κοινό της Άρτας η Βίκυ Αναγνώστη. Πρόκειται για μια αξιόλογη ποιητική συλλογή, η οποία έχει να προσφέρει πολλά τόσο στο πνεύμα, όσο και στην ψυχή του κάθε αναγνώστη. Η πρώτη ποιητική συλλογή της Βίκυς Αναγνώστη με τίτλο «Ρητά και άρρηχτα» παρουσιάστηκε το βράδυ της Πέμπτης στο κοινό της Άρτας. Η μοναδικότητα της ποίησης της Βίκυς Αναγνώστη στηρίζεται στη συνύπαρξη 2 στοιχείων που πολύ σπάνιες συνυπάρχουν στη σύγχρονη ποίηση. Την εξομολόγηση της ψυχής, βασικά της νεανικής ερωτευμένης καρδιάς, αλλά και όλου του μυστικού κόσμου της ύπαρξης και μαζί της τις απέραντες γνώσεις του αρχαίου κόσμου, αλλά και του σύγχρονου κόσμου της επιστήμης. Αναγνώστη. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε είναι ένα από τα ποίηματα που έχουν μελοποιηθεί από την κυρία Ελευθερία Μεταξά, κυρία, και έχει το τίτλο «Άσμα διθυραμβρικών». Την εκδήλωσή μας συνδιοργανώνουν ο Δήμος Αρταίων, που ανταποκρίθηκε άμεσα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε όλες τις ανάγκες της παρούσης και σε κάθε επιθυμία μας,
και ο μουσικοφιλολογικός και σύλλογος Άρτης, ο Σκουφάς, που την αγκάλιασε με ενθουσιασμό από την πρώτη στιγμή. Εξάλλου το ενδιαφέρον του συγκεκριμένου συλλόγου για τον πολιτισμό, τις τέχνες και τα γράμματα είναι ορατό και αποδεδειγμένο σε βάθος χρόνου. Εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Αρταίων για την απελευθέρωση της πόλης μας, τα Ελευθέρια, με πλήθος εκδηλώσεων σε συνεργασία με φορείς και συλλόγους σε διάφορους πολιτιστικούς χώρους και πολλά σημεία της πόλης μας, καταρθώνοντας έτσι να φαντάζει όλη η Άρτα μια σκηνή. Ο Δήμαρχος Αρταίων, κ. Χρήστος Τσιρογιάννης, βρίσκεται εκτός Άρτας και δυστυχώς, αν και θα ήθελε πολύ, δεν θα παρευρεθεί στην εκδήλωσή μας. Ωστόσο, επικοινώνησε μαζί μας, σας στέλνει τις ευχές του για το βιβλίο, να είναι καλοτάξιδο, και μας επισήμανε ότι ο Δήμος θα αγοράσει έναν αριθμό βιβλίων για να στηρίξει έδρακτα την προσπάθειά σας. Η ποίηση μοιάζει να είναι σαν μια φωτεινή θύρα, μία ξαφνική πνευματική οδός μέσα στη γενική φυσική μας πορεία, όπου όταν την βαδίζεις μοναχός, στην πραγματικότητα είσαι με πολλούς, καθώς εκείνοι εγείρονται και σε συντροφεύουν. Στην μοναχική του πορεία αυτή ο ποιητής αγκαλιάζεται από ψυχές γύρω του και όταν γυρίσει πίσω για να βαδίσει με τους πολλούς, είναι τελείως μόνος. Κυρίες και κύριοι, η πιο υψηλή μορφή ανθρώπινου λόγου, η ποίηση, και η πιο υψηλή μορφή ανθρώπινης έκφρασης, η μουσική και το τραγούδι, έχουν έναν μοναδικό και μόνιμο κριτήριο υψηλής ποιότητας, που έρχεται αυτόρυτα από το πιο σπουδαίο και αλάνθαστο μεγαλείο της ανθρώπινης ψυχής, τη συγκίνηση. Και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από το ανθρώπινο δάκρυ. Είναι το μόνο εκφραστικό μέσο μαζί με την έμπνευση που δεν ρωτάει τη λογική. Ακριβώς επειδή η αλήθεια τους είναι, φίλες και φίλοι, αδιαπραγμάτευτη. Οι ημέρες για τις οποίες μίλησαν οι μεγάλοι στοχαστές είναι ήδη εδώ. Δίψα απλώνεται για εφήμερη αυτοπροβολή και στερεμένες πνευματικές ψυχές αναλύσκονται διαρκώς σε ταξίδια, κοινωνικής ψευδοκαταξίωσης. Με πόθο διακαεί την ανελευθερία της υποταγής της ψυχής στη λυκοφιλία και την ασθενώσα δόξα. Και είναι, φίλες και φίλοι, σπάνιο και ανορθόδοξο συνάμα το τοπίο της αληθινής ποίησης να γεμίζει με υδρότα προσμονής στο μέσο φως μιας χαμένης νιώτης που πάλεται άγευστη μέχρι να σβήσει. Ενδύονται το μέγα φως της ανάτασης που προκαλεί η ποιητική διάρκεια μέσα σε χέρια που δεν κλείνουν από τον πόνο του άσπερου νου και διαρκεί όσο η ίδια η διάρκεια. 8 γράμματα. Ρητά και άρρητα λοιπόν. Στην ποίηση της αγαπητής μου φίλης Βίκης Αναγνώστη συναντώ το μύθο που διατρέχει χρονικά τη φιλοσοφία της ζωής και την φιλοσοφία της ζωής που με καλοσύνη και υπομονή διατρέχει χωρικά τον αναφέρετο από την αληθινή ποίηση ενάρετο κόσμο. Την ποίηση, φίλες και φίλοι, δεν την ενδιαφέρει ο τίτλος, ούτε το όνομα. Μόνο που φλέγεται στη ρίζα της να βρει άξιους εκφραστές να διαλαλήσουν τη δωρεά της αποκάλυψης, διότι περί αποκαλύψεως πρόκειται. Προκαλεί την ψυχή με τίτλον «Επινίκιον» ως ύμνο ξεκάθαρο με χαρακτήρα ανέγκυκτο στη σύψη της πνευματικής αφάνειας.
Και το λέγω τούτο καθώς ο τίτλος άλλοτε προβάλλει ως γάφημα και άλλοτε ως ηλασμός. Έκφραση. Με λέξεις αρχαιοελληνικής ταυτότητας και γραφής που αναδεικνύουν τη σπουδή της ποιήτριας σε ρίζες αγνές και γνώριμες, αλλά και μία συνέχεια σε μία γραφή απλή, νεοελληνική και κατανοητή πλήρως και με απόλυτη διάρκεια και σαφήνεια. Σανταλίρουσα, γλυπτό και σκανδαλίρουσα. Γλυπτό το θωράκιο του ναού της Απτέρου Νίκης στην Ακρόπολη. Και στο Πιστόφυλλο βλέπουμε κριτικές από εξαιρετικά γνωστούς ανθρώπους στο χώρο της ποίησης. Την προσοχή μου όμως τράβηξε η πρώτη από αυτές που την έγραψε η διακεκριμένη ποιήτρια Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ. Ας μου επιτρέψετε, η μοναδικότητα της ποίησης της Βίκης Αναγνώστη στηρίζεται στη συνύπαρξη δύο στοιχείων που πολύ σπάνια συνυπάρχουν στην σύγχρονη ποίηση. Την εξομολόγηση της ψυχής, βασικά της νεανικής ερωτευμένης καρδιάς, αλλά και όλου του μυστικού κόσμου της ύπαρξης και μαζί της απέραντης γνώσης του αρχαίου κόσμου αλλά και του σύγχρονου κόσμου της επιστήμης. Και δεν είναι μόνο συνύπαρξη, είναι ένα δέσιμο βαθύ, μια ανταλλαγή λόγων ύπαρξης που συχνά οδηγεί στη βαθιά σοφία. Η συμπατριώτησά μας λοιπόν μας κάνει υπερήφανους μέσα από το έργο της και όπως πολύ εύστοχα έγραψε σε μία πρόσφατη συνέντευξή σας η δική μας δημοσιογράφος, η κυρία Βίκη Καινούριο, αν δεν ήταν αρχαιολόγος, φιλόλογος και ποιήτρια, η Βίκη Αναγνώστη θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελεί πρέσβυρα της Αθηνής. Μοναδικές φυσικές ομορφιές της, τον αρχαιολογικό της πλούτο, την έκδοξη και αδιάλειπτη ιστορία της, το κάστρο και το ρολόι της, που μετράει επί αιώνες καθημερινά το χρόνο της και δίνει το ρυθμό στην πόλη μας, η ντοπιολαλιά της, η λαϊκή θυμοσοφία της, η γεμάτη ζωντάνια ψυχή της πόλης μας. Ο πνευματικός της πλούτος γίνεται τέχνη, γίνεται ποίηση, γίνεται πράξη, αυτό που είπε και ο ποιητής Ανδρέας Επιρίκος, «Δώσ' μου το χέρι σου και πάρε μου τη λέξη». Και μου δώσατε εσείς αγαπητοί μου φίλοι το χέρι σας, την καρδιά σας και η συγκίνηση είναι μεγάλη. Κεραίει ως σπονδύ μέσα από τα ρητά και έπειτα γίνεται άρρητη στα μύχια της ψυχής μου μέχρι και πάλι να γίνει ρητό, να γίνει στίχος. Και εδώ να πω ότι δεν είναι τυχαία και η παρήχηση του ρο, του ταφ και του αλφα, ρητά και άρρητα, με την άρτα που διαθέτει και αυτή το αλφα, το ρο και το ταφ. Ένα τίτλο που εμπνεύστηκα και αυτόν όπως και πολλά ποίηματα εδώ ένα πρωινό στην άρτα. Δεν θα σας κουράσω περαιτέρω. Υπόθηκαν τόσο πολλά που ό,τι και να πω θα είναι λιγότερο και θα πρέπει να ευχαριστήσω εδώ όλους τους ανθρώπους που βοήθησαν και για την οργάνωση της απόψινής βραδιάς και εκδήλωσης και τους συνομιλητές μου. Με τη σειρά λοιπόν. Θερμά ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου τους συνδιοργανωτές της υπέροχης απόψινής εκδήλωσης, τον Δήμαρχο κύριο Τσιρογιάννη, τον Αντιδήμαρχο των Άλλοτε, σε ένα διαφορετικό εσπερινό, άκουσα το θρόισμα της ακάνθου πάνω στα αρχαία κοιονόκρανα να μιλούν ψιθυριστά με τα φωτοστέφανα των Αγίων, ψάλλοντας για την πορφυρένια δόξα της Άνας της Παλαιολογίνας. Στα υπερώα της Χρυσόθρονης του πάθους παρηγορήτησας, η πόλη τον πόνο της ακουμπούσε και χωρίς να χουγκράζεται την απελπισμένη φωνή
που εκλυπαρούσε καθώς χάνονταν στα ορμητικά νερά του Άρα. «Τράβα καλέν την άλυσο, τράβα την αλυσίδα!» Θυσίαζε σώμα και ψυχή στο όνομα του Διαβάτη. Κι όταν το μπαρούτι πήρε φωτιά, στους λόφους αντιλαλούσαν οι θεάνες του Μακρυγιάννη και στους δείκτες του ρολογιού φύσηξε ο αέρας της Λευτεριάς. Δύστηκε η ψυχή μου. Ο ήχος του όπλου ποτέ δεν σύγησε. Με ακολουθεί. Αφού τα βουνά έγιναν κοινοτάφια από εχθρικά και εμφύλια γύψαν. Μνήμες ασπάλαθαν. Και οι δείκτες του ρολογιού έμειναν και πάλι καρφωμένοι. Ενώ η καμπάνα συνέχισε να συλλέγει ήχους για να γράφει στις παρτιτούρες της τον θρήνο των ωρών, της ευνομίας, της δίκης. Πώς θα εισμονήσω το γεμάτο αγαπηλέμα σου, το όνειρο μύρονες μακρύγει τους λεμόναυθους, μου δίνες τη φούχτα σου, το νερό τον την ανάσα. Πώς να εισμονήσω τη φωνή στις φερμούγες του νοτιά, όταν με μεθούσε το τραγούδι που έλεγε στην άκρα θαλασσιά. Πώς να λησμονήσω το φεδιό σου στο άσπρο λόγο των ουρανών, κάθε προτιμάει να με μονή στην ανέγγυχτη ομορφιά. Στο μέτωπο και θρόισμα θρησκευτικής αξίας στην πνοή. Και το πνεύμα μου, φίλες και φίλοι, συνένεσε και είπα: «Ναι, εδώ διαβάζω ποίηση, ποίηση, χωρίς καμία μα καμία άλλη αφορμή. Και το ερωτικό στοιχείο προείσταται και δεσπόζει μέσα στο πρώτο αυτό έργο, καθώς κάθε γυναικεία φύση εξαρτάται απολύτως από τον έρωτα, τον αποζητά διαρκώς, με ιδανικές μορφές, σε νόρμες που οδηγούν στην παντοδυναμία του ιδεαλισμού, με συγχωρείτε, που ρίχνουν νερό στο μήλο του αιώνιου, του ιδανικού, του λυτρωτικού και του ακέραιου», γράφει στο βιβλίο της. «Στην ιερή σιωπή πάντα θα σε αναζητώ,
και όσο το δάκρυ της αγάπης θα κυλάει, στο θεϊκό το πρόσωπό σου θα ομνίω. Είσαι το αρχαίγωνο πάθος στα μόρια του κορμιού μου, με το μύρο του έρωτα κάρτισε η ζωή μου. Σε βράχο σκληρό ο φάρος σου το μαύρο πέλαγο φωτίζει, και ο ήλιος στο ταξίδι του τα νέφη του χρόνου σκορπίζει. Φίλες και φίλοι, κάθε ποιητικός λόγος οφείλει να έχει διάρκεια και πορεία προς τα εσώτερα και δημιουργικά ψυχικά αμάραντα ρόδα της βιωτής, και να αφαιρεί τον τύπο επιλέγοντας σοφά την ουσία. Και το γεγονός αυτό έρχεται να το επιβεβαιώσει και να το φωτίσει με τρόπο αναντήρητο ο στοχασμός που ύπταται κάθε προσωπικής επιλογής και φωτίζει πολύ νωρίς σε χρόνο, χωρίς σκόπο, την ίδια την αξία. Γκανιάτσας. Επισκευές κινητών τηλεφώνων όλων των εταιριών. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Xperia Sony. Samsung Collection Point. Γνήσια ανταλλακτικά. Στις καλύτερες τιμές και τρίμηνη εγγύηση επισκευής. Δωρεάν διάγνωση και εκτίμηση κόστους. Γκανιάτσας, Ζάρα 69, Άρτα. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη τηλεόραση του Art TV. Μείνετε μαζί μας, ακολουθεί η χορευτική παράσταση που πραγματοποίησε στο Σινέο Ορφέας το Λύκειο Ελληνίδων. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.